ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς μας ήρθατε. Πειραϊκή Εκκλησία, ραδιοπαραμυθία, εδώ είμαστε και πάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ όμορφο μυθιστόρημα που είχε αφορμή από ένα ιστορικό γεγονός του παρελθόντος. Η πολιορκία του Χάνδακα ήταν η αφορμή να γραφτεί αυτό το μυθιστόρημα, ίσως και η αιτία. Από τον συγγραφέα και δημοσιογράφο κύριο Νίκο Ψηλάκη, πολύ λίγο μαζί μας. Εμείς είμαστε κοντά σας όπως πάντα κάθε μεσημέρι στις 12 και 10 και να ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4118-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Η Κωνσταντίνα Καζαντζή έχει την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή στη μουσική. Την ευχαριστούμε. Ο κύριος Ψηλάκης ανάμεσα σε άλλα βιβλία έχει γράψει και την Πολυφύλητη. Μέσα στην Πολυφύλητη, σε αυτό το πολύ καλό βιβλίο, η καθημερινότητα σε μια πολιορκημένη πόλη, οι αγωνίες μιας κοινωνίας, οι κοινωνικές ανισότητες, οι φόβοι αποτελούν τα βασικά δομικά υλικά ενός συγγραφέα που χτίζει την αφήγησή του αντλώντας έμπνευση από τα ντοκουμέντα της ιστορίας. Τα βασικά πρόσωπα, οι πρωταγωνιστές της αφήγησης, είναι φανταστικά. Δρούν όμως και κινούνται σε ένα πραγματικό περιβάλλον, αυτό έχει σημασία. Συναντούν τους αληθινούς πρωταγωνιστές της εποχής, βιώνουν τον πόλεμο, γίνονται οι σιωπηλοί μάρτυρες γεγονότων που σημάδεψαν την ευρωπαϊκή ιστορία του 17ου αιώνα. Η ιστορία λοιπόν του βιβλίου εκτελείται στο Χάνδακα, πρωτεύουσα του Ενετικού Βασιλείου της Κρήτης, έτσι ήταν εκείνη την εποχή το Ηράκλειο, έτσι λεγόταν, την πόλη που γνώρισε τη μεγαλύτερη πολιορκία της ιστορίας. Ήταν άνοιξη του 1647, όταν έφτασαν έξω από τα τείχη της πόλης αυτής τα Οθωμανικά στρατεύματα, τα οποία είχαν ήδη καταλάβει δύο πόλεις και ολόκληρη σχεδόν την ενδοχώρα. Ο ασφιχτικός κλειός της έμελε να κρατήσει σχεδόν 1/4 του αιώνα, μέχρι το Σεπτέμβριο του 1669. Να καλωσορίσουμε τον δημοσιογράφο και συγγραφέα κύριο Νίκο Ψηλάκη, συγγραφέα και της Πολυφύλητης. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Γεια σας κύριε Χατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Χαιρόμαστε που είστε πάλι μαζί μας και μας αρέσει να συνομιλούμε με εσάς, γιατί έχετε πάρει πολλά γεγονότα της ιστορίας μας και τα έχετε κάνει μυθιστόρημα και είναι ο πιο αυθεντικός τρόπος νομίζω να μείνει κάτι όχι μόνο στη μνήμη αλλά και στην καρδιά, να μην ξεχαστεί. Θυμάμαι εκείνο το ναυάγιο με τους Εβραίους για το οποίο μας είχατε μιλήσει και το είχατε κάνει και αυτό μυθιστόρημα στην Κρήτη και όχι μόνο τους Εβραίους και τους Κρήτες που ήταν μέσα και τους Ιταλούς και τους Κρήτες. Βεβαίως. Με καθολικούς, ορθοδόξους, ναι. Οι πάντες ήταν σε αυτό το πλοίο που βούλιαξε σχεδόν επίτηδες, έτσι. Αλλά αυτό είναι κάτι που μένει, δηλαδή έμεινε και σε εμάς που ακούμε τόσες ιστορίες εδώ στο ραδιόφωνο. Το μυθιστόρημα είναι ένας σπουδαίος τρόπος, είναι να γράφονται τα ιστορικά γεγονότα. Μακάρι έτσι να γινόταν και στα σχολιά μας.
Κύριε Χατζή, είναι η βιωμένη ιστορία και είναι από την άλλη πλευρά η χωνεμένη ιστορία. Δηλαδή το ότι ο αναγνώστης ταυτίζεται με τους ήρωες, παρακολουθεί και ζει την αγωνία τους και περιμένει την εξέλιξη και περιμένει πάντα το καλό. Σε αυτόν τον κόσμο πάντα το καλό περιμένουμε. Και όταν δεν έρχεται προσπαθούμε να το φέρουμε με κάθε τρόπο. Όταν ξεκίνησα αυτή την ιστορία ένιωσα και εγώ κάπως πολύ ορκυμένος. Ήταν μια δύσκολη εποχή, τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, δηλαδή 1915 κάπου εκεί, 2015 με συγχωρείτε. Και ήταν μια άλλη πολιορκία. Λέω, φαντάσου πώς μπορεί να ζει κανένας σε μια πολιορκημένη πόλη, σε μια πολιορκημένη χώρα, μέσα σε ένα διαρκή πόλεμο, μόνο που τότε... Το 1669, το 1650, σε παλιότερες εποχές, τον εχθρό τον έβλεπε κανένας, τον πολιορκητή τον έβλεπε. Σήμερα οι πολιορκίες είναι δυστυχώς άειλες και δεν ξέρει κανείς από πού θα τούρθει, κατά πως λέμε, στην καθομιλουμένη. Είναι βέβαια αυτό. Πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς, ακόμη και στις σελίδες του ενός βιβλίου, την καθημερινότητα των ανθρώπων, γιατί αυτή με ενδιαφέρε. Το πώς ζει ο άνθρωπος, ο κοινός, ο απλός άνθρωπος, όλες αυτές τις συγκυρίες και όλες αυτές τις δυσκολίες, το πώς αντιμετωπίζει την ίδια τη ζωή, τη φτώχεια, την πείνα, τον πόλεμο, τους πυροβολισμούς που ακούγονται, τα κανόνια, όλα αυτά, τα πώς τα βιώνει ο καθημερινός άνθρωπος. Να περιγράψει τις συνθήκες του φόβου, τη δίψα ακόμα. Η γραφή αυτού του βιβλίου κράτησε 1,5 χρόνο περίπου. Και πρέπει να πω ότι άλλο γραφή, άλλο μελέτη. Η μελέτη φυσικά πολύ περισσότερο. Και όλο αυτόν τον καιρό ζούσα και εγώ σε μια πολιορκημένη πόλη. Άκουγα τις φωνές των απόντων. Νόμιζα πως ζητούσαν λόγο στο λόγο μου. Τους αφουργαζόμουν. Τους ακολουθούσα σε μια πόλη ρημαγμένη. Άκουγα μπομπάρδες από εδώ και από εκεί. Άκουγα τις καμπάνες του Αγίου Μάρκου να σημαίνουν συναγερμό. Τις καμπάνες των 130 τόσων εκκλησιών που είχε μια πόλη. Τόσες είχε. Η πρωταγωνίστρια μου ήταν ένα παιδί της εποχής. Δεν είναι μόνο δικό μου δημιούργημα, δηλαδή δεν είναι μόνο προϊόν μυθοπλασίας, είναι παιδί της εποχής της. Την βλέπω στα κτήματά της, στα κτήματα που δεν είναι δικά της, γιατί ήταν αυτές οι υποταγμένες τάξεις στις ωρέξεις των φεουδαρχών. Τη βλέπω αγκαλιά με ένα παιδί, με ένα μπόγο ρούχα στα χέρια. Η περιουσία της ήταν όλη η περιουσία. Αυτός ο μπόγος στα ρούχα δεν είχε τίποτα άλλο. Τι να σας πω περισσότερο για αυτή την ιστορία. Είναι συγκλονιστικό το να βιώνει κανένας τον πόλεμο και κυρίως την πολιορκία. Ως παράδειγμα αναφέρω ένα παιδί που γεννήθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου, την πρώτη μέρα της πολιορκίας ή 2-3 χρόνια μετά πριν αρχίσει να αντιλαμβάνεται καλά-καλά τον κόσμο και να γίνεται 25 χρονών, διότι η πολιορκία κράτησε σχεδόν 23 χρόνια. Και να γίνεται 25 χρονών και να μην ξέρει, να μην έχει ακούσει ένα κελάρισμα του νερού ποτέ, να μην έχει ακούσει ένα ειδόνι, να μην έχει δει ένα βουνό, να μην έχει περπατήσει στην Ήπεθρο, να μην έχει δει την Άνοιξη. Είναι συγκλονιστικά, αν τα σκεφτούμε αυτά. Με νομίζω ποιο τρόπο, κύριε Ψηλάκη, εννοείται ότι δεν είχε δει την Άνοιξη ή τέλος πάντων όλα αυτά. Στην πόλη αυτή δεν ήταν, στον Χάνδακα. Ο Χάνδακας ήταν μια πόλη. Μιλάμε για την Άνοιξη στη φύση. Αυτό. Γιατί μια πόλη είχε βέβαια κάποια δέντρα, αλλά φανταστείτε μες στον πόλεμο. Και φανταστείτε αυτό που ζούμε στην Ήπεθρο. Αυτή τη χαρά δεν μπορούσε να τη νιώσει. Να μπορέσει ακόμη να φύγει, και μια βόλτα στην εξοχή. Ένα παιδί που γίνεται άνδρας 25 χρονών και μεγαλώνει ακούγοντας μόνο πυροβολισμούς. Είναι δυστυχώς αυτή ήταν η μοίρα της Ελλάδας, του μεταβυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο είχε πέσει πριν από περίπου 2 αιώνες. Σωστή. Και τότε οι ωρέξεις των Οθωμανών επεκτάθηκαν στο Αιγαίο, πολύ χαμηλότερα στην Κρήτη. Οι υπόλοιπες πόλεις έπεσαν πολύ πιο γρήγορα, όπως και η Ήπεθρος. Αλλά οι Βενετσιάνοι, που ήταν οι κατακτητές, οι προηγούμενοι του νησιού, είχαν. Πόσα χρόνια ήταν οι Βενετσιάνοι εκεί? Πώς είπατε? Πόσο καιρό ήταν οι Βενετσιάνοι στην Κρήτη? Από το 1211 μέχρι το 1669. Μα ανάσα δεν πήραμε. Ανάσα δεν πήραμε. Έτσι. Καθόλου. Έτσι έζησε ο Ελληνισμός, κύριε Χατζή. Με χίλια βάσανα.
Και αυτά τα βάσανα, φανταστείτε, ότι δεν είναι ημέρες ήρεμες. Δηλαδή, όταν κανένας νομίζει ότι έχει μια κατάκτηση, φανταστείτε πόσες επαναστάσεις έγιναν στα χρόνια των Βενετσιάνων, στην εποχή της Λατινοκρατίας. Δεν ήταν μόνο η Κρήτη λατινοκρατούμενη. Ή όταν ήρθαν οι Οθωμανοί, πόσες επαναστάσεις έγιναν, τι έτρωγε ο κόσμος, πώς μεγάλωναν τα παιδιά. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία βεβαίως περνάνε κάπως απαρατήρητα στην ιστορία. Αυτοί που διδάσκουν στα σχολεία μιλάνε για τα πολεμικά γεγονότα. Η καθημερινότητα των ανθρώπων, ο απλός, ο κοινός άνθρωπος είναι το επίκεντρο. Το πώς ζει, το τι κάνει, το πώς κρατά την πίστη του, έτσι, το πώς κρατά τον εαυτό του, το πώς διατηρεί την ταυτότητά του. Ναι, ξέρετε, έχετε δίκιο. Σκέφτομαι ότι, ας πούμε, μετά από 50 χρόνια που θα θυμούνται αυτό που περάσαμε τώρα εμείς, θα το λένε σαν ένα γεγονός, ας πούμε, την πανδημία. Θα την εκφράσουν ως ένα γεγονός στα χαρτιά, αλλά την καθημερινότητα δεν θα τη θυμάται κανείς. Εκτός αν βρεθεί κάποιος να την καταγράψει και να μείνει στο μέλλον με κάποιο τρόπο, ή να είναι ένας εφάνταστος συγγραφέας του μέλλοντος που να σκεφτεί πώς θα ήταν η καθημερινότητα. Οπότε έχει σημασία να γράφονται αυτά. Έχει σημασία, και έχει σημασία να μεταφέρονται αυτά μέσα στην κοινωνία με τους όρους της κοινωνίας. Δηλαδή να μπορέσει να γίνει κατανοητό το ίδιο το θέμα και το ίδιο το πρόβλημα. Έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που ζούμε καταστάσεις πανδημίας. Σε αυτό το βιβλίο που σας είπα, για το οποίο μου κάνετε την τιμή να μιλήσετε σήμερα, αναφέρεται αυτό το βιβλίο σε μια πολιορκία, άλλη πολιορκία, που είναι η πολιορκία της Πανούκλας. Φανταστείτε ότι αυτό που ζήσαμε με την πανδημία του 2020 είναι ακριβώς αντιγραφή αυτού που έζησαν οι προηγούμενοι το 16ο αιώνα. Πάλι απαγορευόταν να πας από το ένα σπίτι στο άλλο, να μιλείς στον αδερφό σου. Πάλι είχαν μια τέτοια καραντίνα οι άνθρωποι. Την έχουν ξαναζήσει αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο φόβος της καραντίνας. Και πώς να την αντιμετωπίσεις. Και η Πανούκλα τότε δεν είχε και τρόπο, έτσι. Ήταν μια εποχή άλλης τεχνολογίας. Τι εννοείται? Είχανε τρόπους αυτούς ακριβώς που είχαν και τώρα. Δηλαδή το ότι υπάρχει μια απομόνωση, μάλιστα, μια κοινωνική απομόνωση, και από εκεί και μετά φανταστείτε τι μπορεί να γίνει. Η πρωταγωνίστρια τώρα του βιβλίου σας, η Πολυφίλτη, λέτε ότι ήταν μια νέα γυναίκα με ένα νόθο βρέφος. Και να πούμε γιατί υπήρχαν πάρα πολλά νόθα βρέφη εκείνη την εποχή στους ακροατές μας. Γιατί, κυρία Χατζή μου, οι άνθρωποι αυτοί ήταν ουσιαστικά έρμεα στα χέρια των φεουδαρχών, έρμεα στα χέρια εκείνων που όριζαν τη γη και τις τύχες τους. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα. Είναι κατανοητό απολύτως. Και γι' αυτό ήταν νόθο αυτό το παιδί που κρατούσε στην αγκαλιά της. Και τι να κάνει, πήγε σε ένα μοναστήρι και το απόθεσε στην σκαλιά του μοναστηριού. Βέβαια, δεν θέλω να σας μιλήσω για την υπόθεση, γιατί όλα αυτά μπορεί να φαίνονται, όπως σας είπα και πριν, προϊόντα μυθοπλασίας, αλλά παρμένα από τη ζωή, είναι καταστάσεις τις οποίες έζησαν οι άνθρωποι. Η πρωταγωνίστρια είναι μια νέα κοπέλα, η οποία καταφέρνει να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής και στο τέλος να αποχαιρετήσει την πόλη της, να αποχαιρετήσει την πραγματικότητά της μαζί με όλους τους άλλους. Το άνοιξα τώρα μπροστά μου, σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Βεβαίως. Δεν είχε σπουδαία πράγματα να πάρει μαζί της η Φραντζέσκα, μετά την πολιορκία τώρα, έτσι. Άπλωσε ένα σεντόνι πάνω στο κλινάρι, έβαλε κάμποσα ρούχα, ένα καβάδι, μια σάλτζα και πολύ γαζιπόνια που καμίσες, καλζόνια και μεσοφόρια, και έδεσε σταυρωτά τις γωνίες. Τίποτα άλλο δεν είχε. Μόνο ένα μικρό εικονισματάκι της βρεφοκρατούσας, δώρο του Κυρλαίου, αλλά αυτό είχε σκοπό να το χώσει στον κόρφο της. Δεν ήθελε να το βάλει στο δέμα με τα ρούχα. Τακτοποίησε τα χρυασίδια του σπιτιού, τα σκουτέλια, τις γαβάθες, τα πιατικά. Έστρωσε το κλινάρι, έβαλε τα λιγοστά μαχαιλοκουταλοπύρουνα στο αρμάρι, τις καθέγλες δίπλα στο τραπέζι, στη θέση τους. Όλα στην εντέλεια. Σκούπισε για τελευταία φορά, μήτε ένας κόρκος κόνης δεν άφησε, πήρε τη στάμνα στο χέρι και βγήκε στην αυλή για να ξοδέψει τις τελευταίες σταγόνες νερού. Λίγες στη ρίζα της λεμονιάς, ας ήταν ξερή, λίγες σε μια ροδονιά που κρατιόταν ακόμα ζωντανή, και το υπόλοιπο στο κατόφλι της κάμερας.
έβαλε τη στάμνα στο σταμνοστάτη, στάθηκε στην πόρτα και άρχισε να παρατηρεί ένα-ένα τα πράγματα που τη συντρόφευσαν στα χρόνια της μοναξιάς. Τα χάιδευε με το βλέμμα της, ανακαλούσε τις στιγμές που έζησε στην πόλη, αποχαιρετούσε. Και όταν έπεσε το μάτι της στο τρίφωτο λίχνο, δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά της. Ένας λυγμός, σαν τελευταίος αποχαιρετισμός, ξεχύθηκε στην άδεια κάμαρα. Είναι ακριβώς η στιγμή του αποχωρισμού, που μια γυναίκα τακτοποιεί το σπίτι στο οποίο έμενε και το αφήνει στην εντέλεια και σηκώνεται να πάρει το καράβι, να φύγει μακριά, γιατί αυτή ήταν η όρη της παράδοσης. Η όρη, εκεί βέβαια μέσα στην πόλη έγιναν πράγματα και θάματα, διότι... Να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία, βέβαια. Ναι, μέσα στην πόλη ζούσαν... Όχι μόνο οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, ζούσαν οι Καθολικοί από κάθε καρυδιάς καρύδι. Είχαν μαζευτεί γιατί θεώρησαν οι Βενετσιάνοι ότι έπρεπε όλη η Ευρώπη να συμπαρασταθεί. Να κρατήσουν, λέει, το τελευταίο χριστιανικό οχυρό της Ανατολής. Βέβαια, μην φανταστείτε ότι υπήρχε σπουδαία βοηθεία. Κάποιοι Γάλλοι που ήρθαν με τον Δούκα του Μποφόρ και όλες αυτές οι προσπάθειες των Ευρωπαίων κατέληξαν σε αποτυχία. Δεν ήταν οργανωμένοι στρατοί. Όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε και που βέβαια αναστάτωσε τις αυλές της Ευρώπης και την κοινωνία της Ευρώπης, αλλά μέχρι εκεί περισσότερο οι συμπαράστασεις ήταν λεκτικοί. Εντάξει, και ο Πάπας έστειλε τάχατες βοήθεια και διάφορα πράγματα έγιναν. Αλλά αυτοί που έμειναν αβοήθητοι ήταν πραγματικοί κάτοικοι. Αυτοί που δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν. Έτσι. Οι άνθρωποι οι οποίοι περιγράφονται μέσα στο βιβλίο είναι αυτοί ακριβώς. Είναι τα έρμεα της τύχης. Είναι αυτοί τους οποίους δεν φροντίζει κανένας. Φέρναν τρόφιμα. Γιατί και στον πόλεμο μέσα καταλαβαίνετε ότι η όρη του πολέμου είναι δύσκολη. Το πρώτο που έχει να κάνει ο πολιορκητής είναι να κόψει το νερό. Να μην έχει νερό η πολιορκημένη πόλη. Το άλλο, να κόψει την τροφοδοσία. Να μην έρχονται αγαθά, να μην έρχονται τρόφιμα. Εκεί, επειδή οι Βενετσιάνοι είχαν μια έντονη παρουσία στις θάλασσες, κατάφερναν με πλοία διάφορα να κουβαλούν τρόφιμα στην πόλη. Αλλά πώς να φέρουν και πώς να τα φέρουν και πώς να διανεμηθούν και σε ποια χέρια να φτάσουν. Επομένως, καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Διάλεξα ανθρώπους που από όλες τις κοινωνικές τάξεις και ανθρώπους που βρέθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη μέσα στο απόλυτο κενό. Και πάλι να σας διαβάσω ένα απόσπασμα, αν μου το επιτρέπετε. Και το χρειαζόμαστε, φυσικά. Ναι, για μια γυναίκα η οποία ήταν ακριβώς γριά όμως του, ότι δεν είναι η κοπέλα η νέα, στην ίδια μοίρα με την πρωταγωνίστρια του έργου. Η οποία πια βρίσκεται στα τέλη της ζωής της και λέει, μάλλον δεν το λέει ίδια, αλλά ένας ιερέας μια εκκλησία που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. Εκεί λοιπόν πήγαινε η γριούλα, ήταν το καταφύγιο της. Μας έλεγε πως δεν βρήκε ανάπαυση στην παρούσα ζωή. Ας έβρισκε στην άλλη. Πριν 5 μήνες ήρθε πάλι, κρατούσε ένα τεσταμέντο στα χέρια. «Να τη διαθήκη μου», είπε. «Ό,τι έχω και δεν έχω, τα δίνω στον Άγιο Γιώργη το θαλασσινό, ήγουν τον κατεργάρι. Τον παρακαλώ να με ζητέψει στο μεγαλοδύναμο, να με καλέσει κοντά του πριν πατήσουν οι αλόπιστοι την πόλη. Και όσο αργούσε ο Κύριος να την πάρει κοντά του, τόσο έκανε καινούργια τάματα και καινούργιες παρακλήσεις. Τελευταία της επιθυμία ήταν να διαλέξει τον τόπο για τον τάφο της. «Να, εκεί στην άκρα», είπε, «κοντά στον αυλόγυρο. Τόπος καλόβολος είναι, έχει μπόλικο χώμα, έχει και θάλασσα δίπλα. Θα ανοίξω γρήγορα πανιά και θα φτάσω μια ώρα ταχύτερα στην αγκάλι του Θεού». Δεν τις το αρνηθήκαμε και ένα πρωινό ήρθε με 2 εργάτες, σημάδεψε τον τόπο, έριξε μόνη της την πρώτη σκαπετιά, ήρθε πάλι κατά το μεσημέρι με μια βούρια γεμάτη καλούδια, μας κάλασε όλους πλάι στον τάφο, έβγαλε ψωμί, τυρί, κρέας, έβγαλε και μια φλάσκα κρασί. «Πιείτε», μας είπε. Και ύστερα σήμωσε στο λάκκο, μπήκε μέσα και ξάπλωσε. «Γιαγιά, τι κάνεις εκεί? Πρόβα κάνω, παιδί μου, πρόβα κάνω». Όπως πάει μια γυναίκα στη μοδίστρα να προβάλλει τον νηφικό στη φόρμα του κορμιού της, έτσι προβάρω και εγώ το δικό μου νηφικό. Άλλο ρούχο δεν μου μέλετε να φορέσω. Μόνο τη γης.
Κατά το λιόγερμα, όταν είδε πως το μνημούρι ήταν σκαμμένο, μπήκε μέσα πάλι, ξάπλωσε πασίχαρη, λες και ήταν κιόλας στη μέση της παραδείσου. Είπε μάλιστα πως το, είχε, το νηφικό ήταν ραμμένο στα μέτρα της. Την άλλη μέρα ξανάρθε, ήταν και δύο κτίστες μαζί της. Μας ευχαρίστησε με δάκρυα στα μάτια. Αλλά τίποτα δεν ζητούσε από το Θεό παρά να βάλει το χέρι του για να σεβαστούν οι άνθρωποι το σώμα της. Έζησε δύο μήνες ακόμα, μα και πάλι ερχόταν και άναβε μοναχή το καντήλι της. Τη μέρα που πέθανε ένας πετροκόπος έφερε την τελευταία παραγγελιά της, τούτη την Μαρμαρόπετρα. Τα σχέδια και τις γραφές της βλέπεις. Τι γράφει η αλήθεια? Α, δεν ξέρεις να διαβάζεις? Όχι, άκου λοιπόν. Ενθάδε κείτε μια παραδουλεύτρα που έκαμε και τη βυζάστρα για να βγάλει το ψωμί της. Χρόνους και χρόνους δούλεψε σε ξένα παλάτια. Τώρα απόκτησε το δικό της. Γνώρισε ξένους αφέντες. Ώρα να γνωρίσει και το δικό της. Το μεγάλο αφέντη του κόσμου. Χρόνια και χρόνια μεγάλωνε ξένα παιδιά. Τώρα ήρθε η ώρα να μεγαλώσει και το δικό της. Μια μαμή το είχε στείλει να την περιμένει στον άλλο κόσμο. Ξένε που σου μέλετε να διαφετέψεις. Να διεφεντέψει σε τούτο το βασίλειο. Δρόσισε με αγάπη την ψυχή της. Κάποιος άλλος θα δροσίσει την ψυχή της δικής σου μάνας στη μακρινή Ανατολή. Είναι πολύ όμορφη περιγραφή. Μία από τις λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Μιας κριτικιάς γιαγιάς, έτσι. Ναι, μια γιαγιά που ζει στην Πολιορκία, που έχει ζήσει παραδουλεύτρα όλα τα χρόνια. Το καθεστώς ήταν αυτό, ήταν δηλαδή οι κρίτες, όπως όλοι οι υπόδουλοι ζούσαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Βέβαια. Είναι πολύ ωραίο που χρησιμοποιείτε την ντοπιολαλιά της εποχής και κάποια γλωσσικά στοιχεία και ψηλάκι στο καλά μυστόρυμα. Το είπατε. Είναι το στοιχείο, είναι στοιχεία από τη γλώσσα της εποχής. Δηλαδή δεν μπορεί να γράψει κανένας ένα κείμενο σήμερα σε καθαρά βενετοκριτική διάλεκτο, γιατί δύσκολα θα γίνει κατανοητό. Αλλά προσεγγίζει λίγο τη γλώσσα που ξέρουμε, τον Ερωτόκριτο, τη γλώσσα που... και έχει τα στοιχεία αυτά που δίνουν το ξεχωριστό χρώμα και το χαρακτήρα σε μια ιστορική αναδρομή. Ακριβώς. Πάντως, σκεπτόμενοι τώρα πρώτα τους Βενετούς, μετά τους Οθωμανούς, ήταν πολύ δύσκολο, νομίζω, για να ορθώσει κανείς κάποιον εθνικό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, μετά από τόσα χρόνια, σκεπτόμενοι όλα όσα έγιναν, παρόλα αυτά η Κρήτη έχει έναν εθνικό χαρακτήρα πολύ έντονο. Τι λέτε, πού οφειλόταν όλο αυτό? Αλώθηκε ο τόπος, κύριε Χατζή, αλλά δεν αλώθηκε η ψυχή. Η ψυχή των ανθρώπων, η ψυχή του λαού, αυτό δεν αλώθηκε. Και πάρα πολλά πράγματα ήταν αυτά που τον κράτησαν. Η γλώσσα, η θρησκεία, η αγάπη στον τόπο τους, η αγάπη στην ελευθερία. Μα γι' αυτό δεν διατηρήθηκε ο ελληνισμός μέχρι τις μέρες μας. Ακριβώς. Αυτοί δεν είναι οι λόγοι που κρατηθήκαμε όλοι? Που κρατήθηκαν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι προπαππούδες μας? Έτσι. Και ίσως η συνεχής αντίσταση, έτσι, η συνεχής αντίδραση. Ξέρετε, η περίοδος, τώρα γιορτάσαμε τα χρόνια αυτά της απελευθέρωσης, τα 200 χρόνια. Αν λογαριάσει κάποιος τις μικρές επαναστάσεις που έγιναν μέσα στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα κατανοήσει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν ποτέ βολευτεί. Και μιλάω για τον απλό λαό, δεν μιλάω για κάποιες άλλες τάξεις. Αλλά μια και σας είπα λίγο πριν, τώρα έτσι ξεφυλίζοντας το βιβλίο, θυμήθηκα την περίοδο της άλλης πολιορκίας, από την πανδημία ή την επιδημία, γιατί περί επιδημίας επρόκειτο, της εποχής εκείνης. Της εποχής. Μπορώ να σας διαβάσω ένα κομμάτι, αν το θέλετε. Φυσικά. Ρόδιζε η Ανατολή, χάνονταν οι σκιές της νύχτας, ο άπλαστος κόσμος έπαινε σιγά σιγά μορφή και σχήμα. Οι ματατοφόροι της αυγής, κοτσίφια και γαρδέλια και ατσελεγή, οργίζονταν στα κλαδιά της λιμονιάς. Μάλλον είχαν ξεχάσει πως βρίσκοντας και αυτά σε μια ανέλπιδη πόλη. Καλόγνωμο και ανάλαφρο ξαναφύσηξε τα αεράκι, της ανακάδεψε τα μαλλιά, της ανασήκωσε το λινό καμιζότο και ύστερα κόπασε πάλι. Τέτοιες ώρες έρχεται πάντα το θαύμα. Δεν ήταν μόνο ο άνεμος, ήταν και το πρώτο φως της αυγής που πετάριζε και αυτό και απλωνόταν σαν χάδι του Θεού πάνω από την αγουροξυπνημένη πλάση. Μα ποιο θαύμα να περιμένει κανείς σε μια πόλη που βογκούσε και σάπιζε κάθε μέρα.
κοίταξε τριγύρω, σπίτια και δέντρα αναδύουνα σιγά σιγά από τα σκοτάδια της νύχτας, τα άστρα πληγώστευαν, έσβηναν ένα-ένα και χάνονταν, τα χαλάσματα χάσκανε σαν στόματα νεκρικά. Ρίξε στους ώμους της το λινομέταξο κεφαλομάντιλο, δώρο κι αυτό της γριάς, ίσως από τα πομινάρια της μακαρίτσας της Ζαμπέτας, ήταν κόκκινο, φλογάτο σαν τον ουρανό που εκείνη την ώρα βαφόταν κι αυτός με πορφύρα. Το αγαπούσε το κόκκινο η Φραντζέσκα, μα το φοβόταν κιόλας, της θύμιζε αίμα. Και τα φύλλα πεσμένα χινοποριάτικα, δηλαδή πεθαμένα. Ώστε έτσι λοιπόν ο φόβος της Πανούκλας, ένας πανίσχυρος άρχος, της έστελνε αίματα το φόρο και ήταν σαν έπεφτε η κέτη στα πόδια της. Όπως τότε που γύριε Βεβιζάστρα. Δεν τον άκουγε για πρώτη φορά το μαύρο θάνατο η Φραντζέσκα. Τον φοβόταν από παιδί, όπως το φοβούνταν όλοι οι χωρικοί και χωραΐτες. Ο γείτονάς της στο χωριό, ο Κυρμανουήλος, ο αγωγιά της, της είχε μιλήσει πολλές φορές για ρημαγμένα αρχοντικά, φαμίλιες αχφανισμένες, χωριά στοιχειωμένα και ακατοίκητα. Μα πιο πολύ απ' όλα την είχε συγκλονίσει η ιστορία κάποιου Μισέρα Λεβίζου. Μόλις προχθές την είχε ακούσει και από τότε δεν μπορούσε να τη βγάλει από το νου της. Είχε πάει στην εκκλησιά της Φανερωμένης παρέα με τον Κυρλαίο, κάθισαν στραχονταρίκι μαζί με τον γέρο παπά, Νικόδημο το λέγανε. Όταν τους άκουσε ο γέροντας να κουβεντιάζουν για την Πανούκλα, τεινάχτηκε. Κάποτε τον είχε ακουμπήσει και εκείνον το θανατικό. Είχε χάσει μάνα και πατέρα μαζί. 65 χρόνια είχαν περάσει από τότε. Μα ο παπά Νικόδημος δεν ξεχνούσε. Ήταν κοντά στο γύρισμα του αιώνα, έτος 1592, χρόνος κατηραμένος και αγύριστος. Όπως είπε, όπου εποθένασι 200 την ημέρα και ρίχνασι τους αποθαμένους άψαλτους ως αν τους κίνας. Μα με τού πολύ έπαυσε λιγάκι το θανατικόν εις την χώραν, τη λεγόμενη του Χάνδακος, 10-12 κορμία την ημέραν, μα εις τα χωρία θάνατος πολλής. Εις τόσο φοβούμενοι οι αφέντες μήπως και ανάψει πάλι το κακόν από τα χωρία εις την χώραν, έκλεισαν τις πόρτες. Και απόξω δεν έβαινε τεινάς μέσα, μήτε τεινάς να έβγει έξω. Και επρόσταξαν οι αφέντες να μη σμίγει γείτονας με το γείτονα και αδερφός με τον αδερφόν. Τότε ανασκουμπόθηκαν οι Μεγαλουσιάνοι και χτίσανε τον Άγιο Ρόκο. Ανασκουμπόθηκαν και οι Τσιταδίνοι, μαζοχτήκανε, μαζόχτηκε η φτωχολογιά, έκαναν λιτανίες και έβαλαν ακίμιστο βλεπάτορα στις γρεγκικές εκκλησίες τον Άγιο Χαραλάμπη. Διαναγεννή προμάχος αιώνιος της χώρας και διώχτης απεινής του θανατικού. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που έφτανε από τα κείμενα, αυτά είναι πραγματικά βέβαια, είναι από ενθυμίσεις της παλιάς εποχής. Όμως, μια και αναφερθήκαμε σε αυτό το γεγονός, να σας πω, να συνεχίσω με την ιστορία. Θα ήταν και πολύ δύσκολο αυτό που είπατε, εφόσον έκλειναν τα τείχη και αυτοί θα πολιορκούντο και από την πείνα στην κατάσταση της πανδημίας, έτσι. Είναι όλα τα κακά μαζεμένα. Όλα τα κακά, πραγματικά μαζεμένα. Όλα τα κακά μαζεμένα. Αλλά θα ήθελα πολύ να σας πω αυτό το παράδειγμα. Ναι. Γιατί έχει περάσει από την παράδοση και εγώ το έπλασα έτσι. Ο κύριε Λεβίζος, ο Μισέρα Λεβίζος, λοιπόν, ο οποίος τι έκανε... Σήμερα με την αφήγηση βέβαια. Mm-hmm. Νίκιασε, είχε τη δυνατότητα να πάρει ένα καράβι και να βγει στο πέλαγος. Μάλλον δεν το νίκιασε, το αγόρασε. Το έβαλε ναύτες μέσα, αλλά αφού εδώ έχει το θανατικό, εγώ θα πρέπει να πάω κάπου αλλού και το αλλού ποιο είναι η θάλασσα. Εκεί που δεν θα έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο, αλλά περάσει ένας μήνας, ένας χρόνος, δύο χρόνια, έχω εφόδια, θα τα καταφέρω. Πέρασαν εβδομάδες, πέρασαν μήνες, οπότε εμείς Αρελεβίζος ξεχάστηκε και μια μέρα, χρόνια μετά την Πανούκλα, είδαν οι ψαράδες ένα πλοίο να βολοδέρνει στο πέλαγο. Σίμωσαν, φώναξαν, ξαναφώναξαν, απόκριση δεν πήραν. Ανέβηκαν πάνω, κοίταξαν ολόγυρα, κανείς. Μόνο κόκαλα γυμνωμένα ξάσπιζαν στον ήλιο. Καυκάλια κυλούσαν σαν άδειες φλάσκες στο κατάστρωμα. Πλευρές, ομοπλάτες, περώνες, τέρνας, φωτίλιας μίγανε και ξαναχωρίζονταν με το ταρακούνημα των κυμάτων. Αδύνατο να καταλάβει κανείς ποιες από όλες αυτές τις σοριασμένες κοκάλες στείλωναν κάποτε το κορμί του εκλαμπρωτά του άρχοντα, του Μισέρα Λεβίζου, ποιες του καραβοκύρη και ποιες του ναύτη. Καταλάβατε, Τέκλα μου, τι έγινε τότε, ως τάγια γυμνωμένα. Μόνο κάμποσες κνήμες ξεχώριζαν, ξεμοναχιασμένες από τις άλλες. Ήταν ακόμη δεμένες με χοντρές αλυσίδες στα πλευρά του πλοίου. Εύκολα κατάλαβαν οι ψαράδες πως οι σκλάβοι κοπηλάτες είχαν πεθάνει καθυλωμένοι στους πάγκους της Αγκαρίας. Έβγαιναν οι ψυχές, μα δεν έβγαιναν οι αλυσίδες από τα πόδια τους.
Με λεπτή... Εδώ είναι πολύ όμορφο. Είναι αληθινό το γεγονός, κύριε Ψηλάκη. Είναι γεγονός που το παίρνω από την παράδοση. Μάλιστα. Δεν είναι καταγεγραμμένο, τουλάχιστον ως ιστορικό γεγονός. Η προφορική παράδοση. Αλλά είναι περισσότερο από βέβαιο ότι συνέβη. Βέβαια. Είναι γεγονός. Μ' αρέσει αυτή η λεπτή ηρωνία. Και οι σκλάβοι πέθαναν με την αλυσίδα στο πόδι. Και οι πλούσιοι όμως που ήταν μέσα στο καράβι και ο Σιωραλιβίζος. Οι σκλάβοι, κύριε Χατζή, τους είχαν δεμένους, γιατί φανταστείτε ένα πλοίο που έχει 5 άρχοντες, ας πούμε, μια οικογένεια 10, δεν ξέρω πόσους, και έχει 30-40 σκλάβους κοπηλάτες. Δεν είναι και δύσκολο να τους βάλουν από κάτω. Οπότε οι κοπηλάτες φοράνε ένα χαλκά στο πόδι και είναι δεμένοι στο πλάι του πλοίου. Δεν μπορούν να σηκωθούν. Αλλά το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κάθονται και να κοπηλατούν. Τέτοιες ζωές, τέτοια ζωή μάλλον, ζήσαν οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια. Και αυτό το γεγονός δεν συνέβη μόνο με το συγκεκριμένο πλοίο. Μόνο τα πλοία όπου δούλευαν Έλληνες σκλάβοι, Έλληνες υπόχρεοι Αγγαρίας, συνέβαιναν τέτοια πράγματα στα χρόνια της Βενετοκρατίας. Και... πήγαν να αποφύγουν στη συγκεκριμένη ιστορία την Πανούκλα και πέθαναν ούτως ή άλλως, έτσι, από κάτι, από την πείνα, προφανώς από την δίψα και από το φόβο. Έτσι ακριβώς είναι. Mm. Κοιτάξτε, τις πρώτες αφηγήσεις, μια και μιλήσουμε για την παράδοση, για τον κριτικό πολεμό, τις άκουσα όταν ήμουν μικρός μαθητής στο δημοτικό. Ήταν ανάμεσα στην ιστορία και στο θρύλο, ή αν θέλετε μια διαφορετική αφήγηση της ιστορίας, ένας απλός μα και νομίζω συνηθισμένος τρόπος διάσωσης της ιστορικής μνήμης. Άκουγα χωρίς χρονολογίες. Το τότε δεν υπήρχε ως γενικός χρονικός προσδιορισμός. Τότε που πολιορκούσαν οι Τούρκοι τον τόπο. Δεν χρειάζονταν άλλα λόγια για να καταλάβει κανείς. Είναι το τότε ήταν το 1600 τόσο, δηλαδή. 1669, αλλά φανταστείτε τότε. Ότι πόσα χρόνια έχουν περάσει μέχρι το 68, 69, 67, το 1900 πια, όχι 600, 300 χρόνια. Και μένουν, γιατί όλα αυτά είναι τόσο τρομερά στις συνείδησεις της κοινωνίας και του κόσμου. Είναι άξιο θαυμασμού που σώθηκαν ιστορικές μαρτυρίες για τρεις ολόκληρους αιώνες και έστω αχνές, έστω περιβεβλημένες με ένα πέπλο μυστηρίου, ίσως να έμοιαζαν με παραμύθια. Γιατί όλες οι λαϊκές παραδόσεις μοιάζουν με παραμύθια, όπως και να το κάνουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τώρα γιατί καταπιάστηκα με την περίοδο αυτή. Μα νομίζω είναι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι έχεις μια πολιορκία που γίνεται με υλικά μέσα και μια πολιορκία που γίνεται με άειλα μέσα. Εκείνο που μπορεί να ευχηθεί κανείς είναι να βρούμε όλοι μαζί τις αντιστάσεις και να κρατήσουμε τις ταυτότητές μας, να κρατήσουμε την ταυτότητά μας και ως άνθρωποι και ως ελληνισμός γενικότερα. Βέβαια. Μέσα σε πολύ δύσκολες συγκυρίες, κύριε Χατζή. Ένας ποιητής που έχω μέσα στο έργο, μέσα στο έργο, Αγουστή στο όνομά του, όλα τα ονόματα αυτά είναι επηρεασμένα από το κλίμα της εποχής. Λέει, κάθε έργο πρέπει να μιλάει για την εποχή του. Ακόμη και όταν ανατρέχει ο ποιητής στο παρελθόν, πρέπει να το κάνει σαν τον άλτη που πηγαίνει κάμποσα βήματα προς τα πίσω για να πάρει φόρα. Για το σήμερα νοιάζονται οι ποιητές και για το αύριο. Και αν καμώνονται καμιά φορά πως μιλούν για τα περασμένα, δεν το κάνουν για να ξεφύγουν από το σήμερα, αλλά για να δουν το σήμερα από την απόσταση του χρόνου και να το χαρτογραφήσουν καλύτερα. Καλή και η ιστορία της Μαριέτας, έτσι λέγαν την ηρωίδα που έγραφε εκείνος εκείνα τα χρόνια, αλλά δεν ωφελεί να αφήνεις το μύθο μετέωρο. Δεν ωφελεί να φέρνεις άλλους κουρσάρους όταν έχεις δίπλα σου χιλιάδες, όταν τους βλέπεις έτοιμους να κουρσέψουν τη δική σου πόλη. Εδώ είναι η θέση της Μαριέτας, της ηρωίδας. Στον Χάνδακα, στην πόλη, να περνά μέσα από τα στήθη των αγαρινών, σαν και τούτη την κακοπαθημένη Φαμέγια, να τις αρπάζουν το μωρό οι πολιορκητές, όχι κάποιοι άγνωστοι πειρατές που ταξιδεύουν στα λιμάνια της Ανατολής. Θέλω να πω, μια και μου δίνετε την ευκαιρία, ότι τα λόγια του ήρωά μου είναι και δικά μου λόγια. Για το σήμερα νοιαζόμαστε όλοι,
Η ιστορία αποτελεί ένα εφαλτήριο και η ιστορία ένα τρόπο ιστορικής αυτογνωσίας. Και ξέρετε, το φαντάστηκα όταν μου διαβάζατε ότι είναι δικό σας και χαίρομαι που επιβεβαιώθηκα, γιατί είναι ο τρόπος σας να γράφετε και να σκέφτεστε. Ξέρετε, αυτό που μου κάνει όμως μια εντύπωση σχετικά με το παρελθόν και το τώρα, υπάρχουν διαφορές μεγάλες. Δηλαδή λέμε ότι έχουμε μια πολιορκία και πολύ σωστά έτσι είναι. Όμως σκέφτομαι ότι είναι διαφορετικό να είσαι άρρωστος σε μια εποχή που δεν υπάρχει ούτε μια ασπιρίνη και δεν υπάρχουν και τα μέσα. Ξέρεις ότι δεν θα συναντήσεις, ας πούμε, τη θεραπεία σε ένα νοσοκομείο. Και διαφορετικό, πολύ πολύ διαφορετικό είναι σήμερα να είσαι άρρωστος και να ξέρεις ότι θα πάρεις ένα τηλέφωνο και θα πάρεις το γιατρό και θα σου πει πάρε αυτό το φάρμακο. Θέλω να πω ότι είμαστε λίγο πιο χαϊδεμένοι σήμερα. Κοιτάξτε, ευτυχώς η επιστήμη, ευτυχώς ο άνθρωπος, η ανθρώπινη προσπάθεια έχει καταφέρει πάρα πολύ σημαντικά επιτεύγματα στο πέρασμα του χρόνου. Και μια και μιλάμε για αυτόν τον μαύρο θάνατο της εποχής εκείνης, είναι πολύ εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι σήμερα δεν υπάρχει. Γιατί καταφέρουμε να το ξεριζώσουμε. Όντως. Δηλαδή αυτές τις απίστευτες πανδημίες, τη λέπρα που ήταν μια άλλη μάστιγα εκείνης της εποχής. Γιατί έχετε δίκιο που το λέτε και πολύ καλά κάνει και το επισημαίνετε, κυρία Χατζή. Διότι είναι ο ανθρώπινος μόχθος πάλι. Μάλιστα. Ξέρετε, ζούμε σε έναν πολιτισμό που δεν υπήρξε ποτέ ο πεζοδρομικός. Ένας πολιτισμός ο οποίος κοιτάζει μπροστά, ένας πολιτισμός που αποδέχεται την πραγματικότητα, που δεν βλέπει το Θεό κάτι απόμακρο, δεν είναι ένας μυρολατρικός πολιτισμός ο πολιτισμός μας, κύριε Χατζή. Ακριβώς. Το χαιρόμαστε αυτό, το χαιρόμαστε αυτό. Ας έχουμε και λίγες αφορμές χαράς μέσα σε όλα αυτά που μας κατακλείζουν. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που γίνονται μυθιστορήματα μερικά ιστορικά γεγονότα και έτσι παραμένουν, το τονίζω και πάλι, όπως το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, και παραμένουν μέσα στην καρδιά μας, στη μνήμη μας και στην καρδιά μας. Είναι πιο, αφομοιώνεται το γεγονός. Και έτσι μέσα από τα πρόσωπα, σαν να είναι δικοί μας άνθρωποι, την πολυφίλητη, ας πούμε, προφανώς η πολυφίλητη είναι η πρωταγωνίστρια, έτσι, ή όχι. Να σας πω, ναι, μπορεί να μην είναι όμως ένα πρόσωπο μόνο, μπορεί να είναι ένας τόπος, μια πόλη, ένα νησί. Σωστή. Μια Κρήτη, μια Ελλάδα, είναι λίγο γενικευμένος ο τίτλος, δεν ήθελα να σας το πω, αλλά μια και μου προκαλείτε, ναι. Το ομολογώ, έτσι είναι. Έτσι, ναι, έτσι. Βάζουμε μια ανωτελεία, έτσι, οι συγγραφείς βάζουν έτσι μια ανωτελεία και δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι είναι, και αυτή είναι η ομορφιά της ποίησης. Δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε όλα. Χαιρόμαστε όμως που μας το αποκαλύπτετε έτσι για την εκπομπή τώρα. Ναι. Και σας λέω και ένα απόσπασμα, μια και αναφερθήκατε στην ιστορία πάλι. Προς το τέλος. Ένα απόσπασμα πάλι από το βιβλίο μέσα. Τελικά η ιστορία είναι η ζωή των ανθρώπων. Ξεφυλίζεις τις μνήμες τους, ξεφυλίζεις τον χρόνο, μαθαίνεις τον κόσμο. Και αν τελειώσει κάποτε τούτος ο πόλεμος, θα μένουν γραμμένα μόνο τα κατορθώματα των στρατηγών. Θα τρέχουν οι κόλακες της ιστορίας να πλέκουν στεφάνια στους νικητές. Όποιοι κι αν είναι οι νικητές, οι πένες θα κάνουν βαθιές υποκλήσεις. Και η κάθε Φραντζέσκα θα μένει απ' έξω από τις σελίδες της μνήμης. Και ο κάθε μανέας και ο κάθε πεινασμένος και ο κάθε φτωχός που δεν μπορεί να βλώσει κάτεργο να φύγει. Έτσι γίνεται πάντα. Ο χρόνος σβήνει τις ζωές των αφανών. Σβήνει την πείνα, τη δίψα, τον έρωτα. Ένα απόσπασμα ακόμα. Πολύ όμορφο, και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώσαμε σήμερα το θέμα για το οποίο είπαμε να μιλήσουμε. Ολοκληρώσουμε σε μία εκπομπή, δεν ολοκληρώνεται. Πολλές εκπομπές θα χρειάζονταν μάλλον για κάτι τέτοιο. Κύριε Ψηλάκη, πολύ σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Μας ταξιδέψατε και πάλι και ήταν πολύ ωραίο το ταξίδι αυτό. Στο χρόνο, αλλά και στις καρδιές των ανθρώπων, στις συμπεριφορές των ανθρώπων, στην παράδοσή μας εν ολίγης. Να σας πω μόνο μια κουβέντα.
Ναι. Δεν θέλουμε να χάνουμε την ελπίδα μας. Αυτό δεν θέλουμε να χάνουμε, την ελπίδα μας. Και κυρίως να μπορούμε να αντιστεκόμαστε σε όλες αυτές τις προκλήσεις της ιστορίας, σε όλες αυτές τις προκλήσεις των καιρών και να κρατάμε την ψυχή μας όρθια, να κρατάμε την ταυτότητά μας και τη συνείδησή μας. Κανείς δεν πίστευε ότι θα κυλήσει η ιστορία έτσι. Κανείς δεν μπόρεσε να πιστέψει εκείνα τα χρόνια ότι θα ξαναέρθει ο ελληνισμός στην Κρήτη. Όμως τα πράγματα άλλαξαν. Ποτέ μη χάνουμε την ελπίδα και πάντα να είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο αγώνα μας, για την επόμενη καλή μέρα που περιμένουμε και πρέπει να προσπαθούμε να έρθει. Κύριε Ψηλάκη, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας για όσα μας είπατε σήμερα. Και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζή, που μου δώσατε την ευκαιρία να το πω. Ήταν ο κύριος Νίκος Ψηλάκης, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Μας μίλησε για την πολιορκία του Χάνδακα, του Ηρακλείου δηλαδή, το 1645. Και μάλιστα το θυμόμαστε τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου όλο αυτό που έγινε εκεί. Και βέβαια μιλήσαμε με την ευκαιρία αυτή για πολλά άλλα θέματα. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα και ευχαριστούμε και όλους εσάς που στέλνετε τις ευχές σας στην εκπομπή μας. Και μας τηλεφωνείτε και πραγματικά να είστε καλά γιατί μας στηρίζετε. Σε αυτό το σημείο ευχαριστούμε την μουσικό και ηχολήπτριά μας την Κωνσταντίνα Καζαντζή που ήταν υπεύθυνη για να φτάσει άρτια ο ήχος στα ραδιόφωνά σας. Ευχαριστούμε τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και με πολύ υπομονή άοκνα πήρε όλα τα μηνύματα και μας τα μετέφερε. Από μένα να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.